το θέμα, φεύγω από την πολιτική και έρχομαι στη σημερινή προσκεκλημένη την κυρία Ευγενία Μανολίδου. Mm. Να μιλάμε στον Νίκο, ξέρω εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, σήμερα έχουμε φέρει την Ευγενία εδώ. Κάτσε, περίμενε να πω κι εγώ κάτι. Πριν πει για τη μουσική, να πω κι εγώ ότι σ' άκουγα που μου λέγες για αυτό το μάθημα της ρητορικής και πραγματικά θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ καλό και για ανθρώπους επαγγελματίες στον χώρο καταρχάς της. Ας τα πάρουμε από τη σειρά. Οι φοιτητές που θέλουν να ασχοληθούν είτε με τη νομική που πρέπει να ξέρουν να μιλάνε και οι περισσότεροι δικηγόροι δυστυχώς τους βλέπεις να αγορεύουν στο δικαστήριο και δεν ξέρουν να μιλάνε. Είτε άνθρωποι οι οποίοι ήδη ασχολούνται με οποιοδήποτε επάγγελμα που έχει να κάνει με δημόσιο λόγο, είναι απολύτως απαραίτητο να μάθουν να μιλούν. Εγώ κάθε φορά που μου λένε μα πώς ανεβαίνουν και μιλάνε και έχουν όλα τα χαρτιά και διαβάζουν και δεν μπορούν να πείσουν και το ένα και το άλλο, πάντα σκέφτομαι εσένα και πάντα όλοι λένε μα πώς ο Άδωνης μπορεί και μιλάει χωρίς να διαβάζει. Εδώ και όλοι άλλοι ανεβαίνουν και μιλάνε.